Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το διάσημο αρχιτέκτονα Φίλιππο Ποιμενίδη. Καλησπέρα. Αγαπητέ, καλησπέρα. Βλέπουμε πολύ όμορφες παρουσιάσεις που κάνεις στο YouTube καθημερινά και ενημερώνεις τον κόσμο και έχω δει και μία εκπομπή μόδας. Ναι, βεβαίως. Θεωρείσαι fashion icon αυτή τη στιγμή, διότι πραγματικά συζητιέται το ντύσιμό σου και γνωρίζω πολύ καλά ότι στο Instagram σε ακολουθούν διάσημοι οίκοι. Μπράβο. Κοίταξε τι γίνεται, αγαπητέ. Fashion icon είναι πολύ ντεμοντέ. Πλέον είμαστε fashion maker. Το fashion icon σημαίνει ότι να παρακολουθείς τα trend της μόδας και τα λοιπά και να είσαι δούλος της μόδας. Εγώ δεν είμαι δούλος της μόδας, εγώ δημιουργώ μόδα. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια γνώση και εφόσον υπάρχει γνώση, δημιουργείς και ένα στυλ. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε θα ήθελα λίγο για να δείξουμε στον κόσμο, γιατί πραγματικά καμιά φορά φαντάζει εξωπραγματική εικόνα που δείχνει στον κόσμο. Η άλλη είναι πάρα πολύ απλή. Και στη χώρα των τυφλών βασιλεύει ο μονόθαλαμος, ξέρεις. Για μένα, εγώ το στυλ μου είναι πάρα πολύ απλό. Απλώς εσύ, αγαπητέ, είσαι πολύ συνηθισμένος άνθρωπος. Από εκεί πέρα, εγώ φαίνομαι μπροστά σου υπερπαραγωγή. Τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε να θαυμάσουμε την υπερπαραγωγή και να μας πεις σήμερα τι φοράς. Ένα-ένα. Ξεκινάμε να κάνει κοντινό η κάμερα σε ένα παπούτσι υπέροχο που είναι. Του οίκου θρησκεία. Ένα είναι ο οίκος. Λαμποτέν. Όχι Λαμποτέν. Όχι. Λαμποτέν. Κριστιαν Λομπουτέν. Λομπουτέν. Ναι. Σήμερα θα μάθουμε στιλιστικές. Πρέπει να το πούμε, αλλά γαλλιστή. Εμείς δεν το κατέχουμε το γαλλιστικό. Ναι. Αυτό το παπούτσι το φοράς εσύ και ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, νομίζω. Στην Ελλάδα, ναι, δυστυχώς. Τον ίδιο. Έχω πιο πολλά από το Μαζωνά, το Μαζό, γιατί ο Μαζό εντάξει πάει και με το πρωί με το ποδήλατο στο δρόμο. Εμείς δεν την κυκλοφορούμε το πρωί με το ποδήλατο στο δρόμο. Πόσο κοστίζει αυτό το παπούτσι? Όχι, το καλό. Δεν πρέπει να λέμε, απαγορεύεται η τιμή. Πάνω από 1000 ευρώ τουλάχιστον. Δεν λέω, δεν ξέρω. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site και το Christian Louboutin κτλ. Πάμε στο παντελόνι που μου άρεσε πάρα πολύ. Βαλμένα, αγαπητέ. Αυτό θυμίζει μια κριτική βράκα, θα έλεγα, φίλε. Μπράβο, ακριβώς. Το οποίο είναι μόδα, έτσι. Είναι και αυτό θρησκεία. Δεν μας ενδιαφέρει μόδα, εμείς μιλάμε για θρησκείες. Του σετάρες με μια υπέροχη αλυσίδα, βλέπω. Ναι, Ερμέ. Ναι, και το πουκάμισο είναι Ερμέ. Να μου δείξει και τη ζώνη, σε παρακαλώ. Ναι, Ρομπέρτο Καβάλι. Μάλιστα. Περνάμε πιο πάνω. Στο πουκάμισο. Ερμές. Ναι. Ναι, Ερμέ. Το σακάκι. Το σακάκι είναι μπαλμένο. Εδώ το. Ποσέτ. Αυτό δεν είναι, είπαμε, δεν είναι. Αυτό δεν είναι μαντιλάκι, δεν είναι για τη μίξα. Αυτό λέγεται ύποσετ. Ποσέτ. Ναι. Και τα. Μανικετό κουμπά, ένα κοντινό σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Vivian Westwood. Με Κρίσταλα Σβαρόφσκι. Μακουίν, μακουίν. Έτσι για να τραβάει τα κακά τα πνεύματα. Και περνάμε σε αυτό το υπέροχο. Αλεξάνδρ Μακουίν. Και αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να δούμε και το κορμί λίγο. Το κορμί είναι θανατηφόρο. Άμα είναι όλα... Σε θέλουμε έναν όρο. Ναι, ναι, το κορμί είναι θανατηφόρο. Δεν είναι, αυτό είναι το πιο πονάγιο. Τι θα έλεγε στο κοινό λοιπόν που τη Θεσσαλονίκη για το ντύσιμο που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Διότι πραγματικά ξεχωρίζει, συζητιέσαι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Yeah. Ευκαιρία λοιπόν να απευθύνεις και εσύ το μήνυμά σου, μιας και σε πετυχαίνω σήμερα εδώ. Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι, να αναδείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να τον ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Μόνο αυτό. Να ξεπεράσουμε στιλιστικά τον εαυτό μας και να παράγουμε ομορφιά. Πρέπει να παράξουμε ομορφιά. Αυτό ήθελα να πω. Όταν το στυλ συναντά τη μόδα, τότε ακολουθήστε τον Φίλιππο Ποιμενίδη.